Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αναδοχή που ψηφίστηκε το 2021 επέτρεψε σε χιλιάδες παιδιά μέχρι σήμερα να βρουν τη δική τους οικογένεια και να αφήσουν πίσω τους τη ζωή σε ιδρύματα. Παρ' όλα αυτά, ο θεσμός εξακολουθεί να μην είναι οικείος για τους περισσότερους Έλληνες που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. Δυστυχώς ακόμα στην Ελλάδα θέλουμε ένα παιδί να το κάνουμε δικό μας, θέλουμε ένα παιδί να το τεκνοθετήσουμε. Δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με την ιδέα της αναδοχής και επίσης υπάρχει ένα ζήτημα. Θέλουμε ένα παιδί που να είναι μικρό, δεν θέλουμε ένα παιδί που να είναι Ρωμά, δεν θέλουμε ένα παιδί που να αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες ή ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες. Δυστυχώς όμως, αυτή είναι η εικόνα των παιδιών που είναι μέσα στις ιδρυματικές δομές. Η Γιώτα Μάνθου, κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προϊσταμένη του Τμήματος Αναδοχών και Υιοθεσιών, εξηγεί ότι τα παιδιά αυτά έχουν υποστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις κακοποίησης και παραμέλησης από την βιολογική τους οικογένεια, ώστε ως επακόλουθα εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες και συναισθηματικές διαταραχές. Είναι συνήθως παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών και άρα όχι εύκολα διαχειρίσιμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ανθρώπους που με γενναιότητα θα αναλάβουν την ευθύνη για μικρό χρονικό διάστημα ή λίγο μεγαλύτερο, γιατί στην αναδοχή δεν πάβει η επικοινωνία του παιδιού με τη βιολογική οικογένεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν ανθρώπους που θα ανοίξουν το σπίτι τους, θα ανοίξουν την αγκαλιά τους για αυτά τα παιδιά που έχουμε. Η αναδοχή είναι μια μορφή παιδικής προστασίας. Το παιδί διατηρεί το όνομά του, δεν κληρονομεί περιουσιακά στοιχεία του αναδόχου και η ευθύνη του τελευταίου είναι μέχρι την ενηλικίωσή του. Στα Χανιά, τις υιοθεσίες και αναδοχές χειρίζεται το Κέντρο Κοινότητας με το Τμήμα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας Οικογένειας και Παιδιού. Μόνο φέτος προχώρησαν 11 αναδοχές παιδιών, από τις οποίες οι 6 έγιναν από συγγενικά πρόσωπα και οι υπόλοιπες από το Εθνικό Μητρώο. Είναι ένας θεσμός του Κέντρου Κοινότητας πάρα πολύ σημαντικός, γιατί έχει τη δυνατότητα με το εξειδικευμένο προσωπικό να ενισχύσει ακριβώς αυτό το κομμάτι της παιδικής προστασίας, έτσι ώστε τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή και οι οικογένειες οι οποίες όμως επιθυμούν να πάνε σε αναδοχή ή υιοθεσία να βρουν το κομμάτι αυτό που επιθυμούν, δηλαδή ένα παιδί να το έχουν στην οικογένειά τους. Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Τζανάκη, δικηγόρο στον Άριο Πάγο, το πλαίσιο της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα ανανεώνεται συνεχώς στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ωστόσο, η παιδική κακοποίηση ως φαινόμενο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να αρχίζουμε να ακούμε. Και όταν λέω εμείς οι ίδιοι, θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας και τα μάτια μας, εκπαιδευτική στα σχολεία, που είναι η πρώτη χώρη που το παιδί έρχεται σε επαφή, η πρώτη κοινωνική οργάνωση που το παιδί εισέρχεται μετά την οικογένεια, να έχουν ανοιχτές κεραίες και ορίζοντες για να μπορούν να διαπιστώσουν και να μην εθελοτυφλούμε σε κακοποιητικές συμπεριφορές ή σε συμπτώματα τα οποία μπορούν να σώσουν ένα παιδί. Όπως τονίστηκε στο πλαίσιο ημερίδας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων με θέμα την παιδική προστασία, σημαντικός είναι ο ρόλος των κοινωνικών υπηρεσιών. Απαιτείται όμως πρόληψη και δράση από τους ίδιους τους πολίτες. Το παιδί μόνο του μπορεί να καταγγείλει. Αλλά θα μου πείτε πώς μπορεί κάποιος να περιμένει από ένα παιδί 6, 7, 5 χρονών, 8 χρονών, 9 χρονών που το βασίλειό του είναι η οικογένειά του, να προσπαθήσει να καταγγείλει την οικογένειά του. Σίγουρα οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι ο σημαντικότερος φορέας που, μέσα από τον οποίο περνάει η παιδική προστασία. Στην Ελλάδα η τοποθέτηση παιδιών που απομακρύνονται από την οικογένειά τους σε ιδρύματα και η παραμονή τους σε αυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι συχνά η μόνη επιλογή.